Ο Διώκης ο Περιστέρης είναι ένας καλήφωνος, έτσι εγώ τον άκουσα. Ψάρτης στον Άγιο Γιώργη της Βολισσού, ο οποίος δεν είναι χιώτης. Όχι, είναι από τον Εύρο. Και πώς πρόκειψες εσύ Γιώργη εδώ στο από τον Εύρο? Μεγαλώσαμε στην Αθήνα από 5 χρονών. Κάποια στιγμή δεν πήγαινε. Εδώ και μια δεκαετία ψάχναμε ευκαιρία να φύγουμε από την Αθήνα. Αλλά βρέθηκε εδώ στη Βολισσού και έτσι αποφασίσαμε. Ναι. Βρέθηκε δουλειά? Βρέθηκε δουλειά, ναι. Εδώ με κάποια επιχείρηση, το καφενείο κάτω, αν θα καταφέρουμε να ανοίξουμε. Αλλά δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη δουλειά. Αρκεί καλή θέληση να έχεις εδώ πέρα και ζεις. Δεν χρειάζεσαι πολλά. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με την Αθήνα και είναι το χάλι που υπάρχει εκεί κάτω. Εδώ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και αυτό που μετράει πάνω απ' όλα και αυτό που θα θέλω να πω είναι ότι η ποιότητα ζωής την οποία ζεις εδώ πέρα, είτε στα χωριά της Χίου είτε οπουδήποτε σε επαρχία πας και να έχεις την ηρεμία σου και την ησυχία σου, δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Τώρα όση ώρα μιλάμε ακούγονται πουλάκια. Αυτό το πράγμα εδώ. Δεν ξέρω αν τα ακούνε οι τηλεθεατές. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα, αυτό δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Και το, αυτό που πραγματικά χρειάζεται, δηλαδή, και αν θα μπορούσα να πω για κάποιους άλλους οι οποίοι σκέφτονται να φύγουν από τις πόλεις, μεγάλου πόλεις, να πάνε προς την επαρχία, τα έξοδα είναι ελάχιστα. Πρώτον, αν έχεις όρεξη για δουλειά, υπάρχει. Και ένα χωραφάκι να βρεις από κάποιο γέροντα να στο δώσει, να το καλλιεργήσει, να βγάλεις 5 πράγματα, δεν θες τίποτα παραπάνω. Και από ό,τι είδα και εδώ πέρα, στον κόσμο που γνώρισα το λίγο καιρό που είμαι εδώ, είναι ότι υπάρχει ένα δίκτυο ανταλλαγής. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Εσύ δεν σου λείπει ποτέ τίποτα. Έχεις αυγά, δίνεις αυγά, μπορείς κάτι άλλο. Έτσι, μπράβο. Λίγα χορταράκια. Σπίτι, πώς προέκυψε εδώ? Από το σπίτι εδώ προέκυψε. Μου έχει παραγωγηθεί, μένω προς το παρόν. Το νοικιάζεις δηλαδή? Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Το νοικιάζω εδώ πέρα, μένω. Και προσπαθούμε σιγά σιγά να οργανωθούμε να ανοίξουμε καμιά δουλειά. Την οικογένειά σου? Με τη γυναίκα μου. Γιώργη, είναι η φιλοσοφία ζωής αυτό το πράγμα? Φιλοσοφία δεν θα το έλεγα με το θέμα, με την βαθιά άποψη της φιλοσοφίας. Απλώς είναι ότι το θες, είναι τρόπος ζωής. Mm-hmm. Τρόπος ζωής, γιατί συνήθως στις μεγαλοπόλεις τα παιδιά τουλάχιστον, οι νέοι άνθρωποι, εκπαιδεύονται από μικρά στο να ζουν και να μεγαλώνουν και να πεθαίνουν σαν υπάλληλοι. Αυτό που λείπει από τον Έλληνα, γι' αυτό φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση σήμερα, ότι κανένας δεν ασχολείται με την πρωτογενή εργασία. Να ασχοληθεί με τη δουλειά, δηλαδή την πρωτογενή εργασία. Είτε αυτή είναι σε επιχείρηση, να ανοίξει κάτι, που να μπορέσει και να το αποδώσει κάτι. Δεν χρειάζεται να είναι πολλά, λίγα ίσα για να ζήσει. Τα μεγαλεία τα είδαμε. Και τι έγινε? Λοιπόν, κάτι για να ζήσει, να πει ότι έζησα μια ζωή ωραία και καλή, στον καθαρό αέρα, με καλούς ανθρώπους, κάνοντας κάτι, δημιουργώντας κάτι, όχι πουλώντας τον εαυτό μου έναντι κάποιου μισθού σε κάποιους. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και δυστυχώς, πουλιόμαστε. Και εγώ που σπούδασα... Τι έχεις σπουδάσει, Γιώργη? Έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων και μουσικός. Φάνηκε από την... Ναι, λοιπόν... Βυζαντική ότι έχεις μια μουσική παιδεία. Ναι, είμαι μουσικός στη Βυζαντινή και τρομπετίστας. Δεν έχει χρησιμοποιήσει και τη Βολισσό. Η Βολισσό με έχει εδώ πέρα, ό,τι θέλει να με χρησιμοποιήσει, ας με χρησιμοποιήσει. Όχι, δεν λέμε ποτέ. Ό,τι είναι για καλό. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, κάνεις κάτι για τους γύρω σου. Δεν αναγκάζεσαι να το κάνεις για να βγάλεις 500, 600, 1000, 2000 ευρώ. Δημιουργείς από σένα, για σένα και για τους δίπλους σου. Όσοι θέλουν και συμμετάσχουν, εδώ είναι. Είμαστε. Δεν χάνομαστε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Τίποτα, εγώ ευχαριστώ. Και μακάρι να γεμίσουν τα χωριά εδώ πάνω, να αποφασίσουν και νέοι, και όχι μόνο από την επαρχία, αλλά και από το κέντρο της Χίου, να αρχίσουν να ανέβουν προς τα πάνω. Δεν είναι κακό. Και δεν είναι τα πάντα το χρήμα. Ναι, ναι. Δεν είναι τα πάντα το χρήμα. Δυστυχώς, το είδαμε το χρήμα τι έκαμε.